Χαίρετε, κυρίω πάντοτε, αγαπητοί Εν Χριστό, αδελφοί και ακροατές, με την χάρη του Θεού είμαστε και πάλι μαζί για να μιλήσουμε για το Ιερό Ευαγγέλιο της Κυριακής. Κυριακή 8η του Λουκά, η παραβολή του Καλού Σαμαρίτου. σαμαριτου Πρωτίστως θα δούμε το πρωτότυπο κείμενο και στην συνέχεια την ερμηνεία του, από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 10. Στίχοι 25 έως 37 Το καιρό εκείνο, νομικός της προσήλθε το Ιησού, εκπειράζον αυτόν και λέγον, «Διδάσκαλε, τι ποιή σα ζωή νεώνιον κληρονομήσω». Ο δε είπε προς αυτόν, «Εν τον νόμο τι γέγραπτε, πώς αναγυνώσκεις». Ο δε είπεν, «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεών σου εξόλι τη της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως εαυτόν. Είπε δε αυτό, ορθώς απεκρίθης, τούτο πεί και ζήσει. Ο δε θέλων δικαιούν αυτόν είπε προς τον Ιησούν, και τι σε μου πλησίων. Υπολαβών δε ο Ιησούς είπεν, άνθρωπός της κατέβαινεν από Ιερουσαλήμ εις ιερυχό, και ληστές περιέπεσεν, ή και εκδίσαντες αυτών και πληγάς επιθέντες, απήλθον αφέντες η μηθανοί την χάνοντα. Κατά συγκυρίαν δε οι ερεύς εν τη οδό εκείνη, και ειδών αυτών αντιπαρήλθεν. Ομοίως δε και λεβίτης γενόμενος κατά των τόπων, ελθών και ειδών αντιπαρήλθε. Σαμαρίτης δε τη οδεύων ήλθε κατά αυτόν, και ειδών αυτών εσπλαχνίστη, και προσελθών κατέδισε τα τραύματα αυτού χαίων έλεων και ίνων. Επιβιβάσας δε αυτόν επί το ίδιον κτίνος, ήγαγεν αυτόν εις πανδοχείων και επεμελήθη αυτού, και επί την αύριον εξελθών, εκβαλών δύο δινάρια έδωκε το πανδοχή και είπεν αυτό, επιμελήθητη αυτού, και ό,τι αν προσδαπανήσεις, εγώ εν το επανέρχες θέμε Τί Τίσουν τούτον των τριών πλησίων δοκίν γεγονένε του εμπεσόντος εις τους ληστάς, ο δε είπεν, ο το έλεος μετ' αυτού. Είπεν ούν αυτό ο Ιησούς, πορεύου και σύ ποιοι ομοίως. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εκτός από παντοδύναμος Θεός, είναι και μεγάλος διδάσκαλος της αληθείας, θείος και ουράνιος. Και αυτό αποδεικνύεται αγαπητοί φίλοι από τα όσα σήμερα εξιστορεί το Ιερό Ευαγγέλιο. Κατά την ώρα της διδασκαλίας του Κυρίου, παρουσιάστηκε ανάμεσα στο πλήθος που τον άκουγε ένας νομικός, ένας δηλαδή νομοδιδάσκαλος, ο οποίος νόμισε ότι θα μπορούσε να παγιδεύσει το Χριστό και να αποδείξει ότι δήθεν γνώριζε πολύ καλά τον Μοσαϊκό νόμο. Ρωτά λοιπόν με πολλή υποκρισία και με προσποιητή ευσέβεια. Διδάσκαλε, ποιες αρετές πρέπει να αποκτήσω, τι θυσίες πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή. Ο Κύριος μας λοιπόν του απαντά με ερώτηση και του λέει «Εσύ που σπουδάζεις και ερευνάς τον νόμο, τι διαβάζεις για αυτό το θέμα και πώς το καταλαβαίνεις. Ο νομικός, χωρίς να το καταλάβει καλά-καλά, από τη θέση του ερωτώντος βρέθηκε στη θέση του ερωτωμένου. Λέει λοιπόν, ο νόμος του Θεού γράφει τα έξις. Να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, ώστε να είσαι εξ ολοκλήρου αφοσιωμένος σε Αυτόν. Να αγαπάς το Θεό σου με όλη σου την ψυχή, ώστε αυτόν μόνο να ποθείς, να τον αγαπάς και με όλη την δύναμη της θελής σου, ώστε κάθε τι που κάνεις να είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, να αγαπήσεις ακόμη τον Θεό και με ολόκληρο το νου σου, ώστε αυτόν να σκέπτεσαι πάντοτε και ακόμη να αγαπάς τον πλησίον σου όπως αγαπάς και τον εαυτό σου. Αυτά πράγματι όριζε ο Μοσαϊκός νόμος. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει στον νομικό «Ορθή απάντηση έδωσες, σωστά τα είπες. Αν λοιπόν θέλεις πραγματικά να κληρονομήσεις την Βασιλεία του Θεού, να φροντίζεις, να εφαρμόζεις τις δύο αυτές εντολές, την αγάπη προς τον Θεό και την αγάπη προς τον πλησίον». Και σε άλλη περικοπή ο Χριστός μας είπε ότι σε αυτές τις δύο εντολές στηρίζονται ο νόμος και οι προφήτες εντάφτες τες δισίν εντολές, ο νόμος και η προφήτε κρέμανται. Η αγάπη λοιπόν πρέπει να έχει δύο μέρη, αγάπη προς τον Θεό και αγάπη προς τον πλησίον, τον συνάνθρωπο. Με τον τρόπο αυτό όμως ο Ιουδαίος νομοδιδάσκαλος εκτέθηκε, διότι το ερώτημά του είχε γνωστή απάντηση. Για να δικαιολογηθεί λοιπόν υποβάλλει νέα ερώτηση. Ναι, διδάσκαλε, να αγαπώ και τον πλησίον μου, αλλά σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, ποιον να θεωρώ πλησίον μου, ποιο είναι ο πλησίον μου. Από την ερώτηση αυτή λοιπόν πήρε ο Χριστός αφορμή και είπε την ωραιότατη παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Ένας άνθρωπος κατέβαινε από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ. Στον δρόμο όμως έπεσε σε ενέδρα ληστών οι οποίοι δεν του πήραν μόνο τα χρήματα που είχε μαζί του, αλλά και τα ρούχα του, και πληγωμένο και μισοπεθαμένο τον άφησαν και έφυγαν. Συμπτωματικά μετά από αρκετή ώρα, περνούσε από τον δρόμο εκείνο ένας ιερέας των Ιουδαίων. Είδε τον πληγωμένο άνθρωπο, αλλά αδιάφορος, πέρασε απέναντι και συνέχισε τον δρόμο του. Έπειτα από πολλή ώρα έφτασε στο μέρος εκείνο και κάποιος Λεβίτης, άνθρωπος δηλαδή που υπηρετούσε στο ναό και βοηθούσε τους ιερείς στα έργα της λατρείας. Όταν είδε τον πληγωμένο, πέρασε και αυτός στο απέναντι μέρος του δρόμου και απομακρύνθηκε αμέσως. Μετά από λίγο πέρασε και ένας Σαμαρίτης. Μόλις είδε τον πληγωμένο, τον λυπήθηκε και τον συμπόνεσε πήγε κοντά του, έπληνε και άλυψε με λάδι και κρασί τις πληγές του και τις έδεσε πρόχειρα. Κατόπιν τον σήκωσε και τον ανέβασε πάνω στο γαϊδουράκι του και τον πήγε σε ένα εξοχικό ξενοδοχείο, σε ένα πανδοχείο. Εκεί τον περιποιήθηκε περισσότερο και έμεινε μαζί του όλη τη νύχτα, διακόπτοντας έτσι το ταξίδι του. Την άλλη μέρα το πρωί, προτού συνεχίσει το ταξίδι του, έβγαλε δύο δινάρια. Τα έδωσε στον ξενοδόχο και του είπε «Φρόντισέ τον να γίνει καλά και ό,τι περισσότερο ξοδέψεις, εγώ όταν θα επιστρέψω από το ταξίδι μου θα σου τα εξοφλήσω». Αυτά διηγήθηκε ο Κύριος και ρώτησε τώρα τον νομικό. Από αυτούς τους τρεις, τον Ιερέα, τον Λεβίτη και τον Σαμαρίτη, Ποιος νομίζεις ότι ξεπλήρωσε το καθήκον του προς τον πληγωμένο, ποιος αποδείχθηκε επάνω στα πράγματα πλησίων και αδελφός του πληγωμένου που έπεσε στα χέρια των ληστών. Ο νομικός του απαντά, αδελφός του αποδείχθηκε αυτός που τον συμπόνεσε και τον έσωσε. Και ο Κύριος λέει στον νομικό, πήγαινε κι εσύ και κάνε το ίδιο». Ότι δηλαδή έκανε ο καλός Σαμαρίτης. Βλέπετε εδώ αγαπητοί μου χριστιανοί ότι πέρασαν δύο θρησκευτικοί εκπρόσωποι. Ένας ιερέας και ένας λεβίτης. Και οι δυο τους όμως είδαν τον πληγωμένο και αντιπαρήλθαν. Δεν στάθηκαν καν να δουν αν ζει ή αν είναι νεκρός. Και συμπώνεσε τον πληγωμένο ένας Σαμαρίτης οι Σαμαρίτες εθεωρούν το από τους Ιουδαίους και ήσαν σε μεγάλη αντιπάθεια μεταξύ τους. Ο νομικό λοιπόν επειδή είχε έπαρση και θεωρούσε εχθρούς τους Σαμαρίτες, δεν είπε ότι ο Σαμαρίτης έσωσε αυτόν τον άνθρωπο, αλλά είπε ο ποιήσας στο έλεος μετά αυτού. Πραγματικά, πόσο διαφορετική θα ήταν η ανθρωπότητα εάν όλοι μιμούνταν το παράδειγμα του καλού Σαμαρίτη, εάν όλοι έκαναν το καλό σε όλους, παράδεισος θα γινόταν η γη μας. Τι κερδίζει κανείς με την κακία, την αδικία και το ψέμα, τίποτε απολύτως, ενώ με την αγάπη και την καλοσύνη κερδίζει ακόμη και τους εχθρούς. Ο Θεός να μας φυλάει να μην κάνουμε ποτέ ό,τι έκαναν οι ληστές. Αλλά αυτό όμως δεν είναι αρκετό. Δεν πρέπει να δείξουμε αδιαφορία και ασπλαχνία προς τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας, όπως έκαναν ο ιερέας και ο Λεβίτης. Πρέπει να έχουμε αγάπη σαν τον καλό Σαμαρίτη. Με αγάπη να συμπεριφερόμαστε πάντοτε και προς τους εχθρούς μας ακόμη. Αυτήν την εντολή μας έδωσε ο Κύριος, αυτήν επαναλαμβάνει σήμερα και σε εμάς. Πήγαινε, λέει στον καθένα μας, και κάνε κι εσύ ό,τι έκανε ο καλός Σαμαρίτης. Να δείχνει πάντοτε και προς όλους αγάπη, μόνο έτσι θα κληρονομήσουμε την Βασιλεία του Θεού. Η πρωτοδίδακτη διδασκαλία του Κυρίου για την αγάπη υλοποιείται με την αριστουργηματική παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Είναι η παραβολή που μπορεί να σταθεί πλάι στην άλλη και μοναδική του του Ιού. Αν εκείνη μιλά για την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, αυτή μιλά για την αγάπη του ανθρώπου προς τον άνθρωπο. Αν στην παραβολή του ασώτου αντιφεγγίζεται μέσα της όλο το θεϊκό μεγαλείο, στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου ακτινοβολεί όλο το ανθρώπινο μεγαλείο, όλη η ανθρωπιά. Είναι τα δύο πανέμορφα λουλούδια της ανθοδέσμης των παραβολών του Χριστού οι δύο καλύτεροι ζωγραφικοί πίνακες της πινακοθήκης του Ευαγγελίου. Ο καλός Σαμαρίτης είναι η προσωποποίηση της αγάπης και της καλοσύνης. Είναι η τέλεια έκφραση της θυσίας. Είναι της καρδιάς η πιο τρυφερή παλμή. Η προσφορά στην ιδανικότερη μορφή της. Ο ανθρωπισμός σε όλη του την έκταση. Ο ευγενέστερος ηρωισμός στην αποκορύφωσή του. Σε μία εποχή που οι ηθικές αξίες έχουν ξεθοριάσει και τίνουν να εξαφανιστούν και η καλοσύνη τόσο πολύ σπανίζει. Γι' αυτό η καινούργια εντολή της αγάπης που μας έδωσε ο Χριστός πρέπει να κατακτήσει όλο τον κόσμο. Επίσης αγαπητοί αδελφοί, η παραβολή αυτή του καλού Σαμαρίτου έχει και μια δεύτερη ερμηνεία. «Οι ληστές είναι ο σατανάς με τους δαίμονές του» και ο καλός Σαμαρίτης είναι ο Χριστός μας, που βρήκε την ανθρωπότητα η μηθανή από την αμαρτία, καταλυστευμένη από τον σατανά, καταπληγωμένη, και ήρθε και με την Θεία Χάρη Του, άλυψε την τραυματισμένη φύση μας με λάδι και κρασί. Το λάδι συμβολίζει το Θείο Έλεος του Χριστού μας και το κρασί την Θεία Κοινωνία, το σώμα και το αίμα Του. Με αυτά τα δύο ο Χριστός μας έσωσε την ανθρωπότητα από την αμαρτία αρκεί όμως να θέλουμε κι εμείς να σωθούμε. Η αγάπη δεν έχει όρια. Είναι μεγάλη και απέραντη σαν τον ουρανό, διότι η αγάπη πηγάζει από τον ίδιο το Θεό, ο οποίος αγάπη εστί. Η αγάπη αψηφά και τον θάνατο ακόμη. Εμπνέει τις ηρωικότερες πράξεις και γίνεται ρίζα όλων των αρετών. Η αγάπη μεταβάλλει τον χριστιανό σε επίγειο άγγελο και ουράνιο άνθρωπο και θα παραμένει για πάντοτε ο σύνδεσμος της τελειότητας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Η αγάπη κατακτά δίχως όπλα και οπλίζει για την νίκη, κυβερνά δίχως νόμους γιατί νόμος είναι η ίδια. Υποτάσσει δίχως αντίσταση και τον πιο σκληρό εχθρό. Τον αφοπλίζει δίχως ξύφος. Η αγάπη προσφέρεται στην υπηρεσία όλων, δίνει προς όλους, ανακουφίζει όλους, θυσιάζεται για όλους. Και όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος στον υπέροχο ύμνο της αγάπης, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Και όπως και κάτι άλλο που λέει ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του, οι τρεις μεγάλες αρετές είναι πίστης, ελπίς και αγάπη. Και μεγαλύτερη από όλες τις άλλες αρετές, λέει ο Απόστολος, είναι η αγάπη. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, να μάθουμε να μεταθέτουμε το εγώ μας στο εσύ, διότι από το εσύ αρχίζει ο παράδεισος. Μάλιστα, όχι από το εγώ της φιλαυτίας και της έπαρσης, αλλά από το εσύ της αγάπης και της αυτοθυσίας. Στο σημείο αυτό, άλλη μία συνάντησή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ο Θεός μας να σας ευλογεί και να σας αγιάζει πάντοτε.